Τοπικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα για τον εορτασμό των 40 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα το πρωί στο Ηράκλειο βρέθηκε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, κύριος Ανδρέας Παπαμιμίκος, ως βασικός ομιλητής στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Στη συνέχεια βρέθηκε στο Λασίθι και συγκεκριμένα επισκέφθηκε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κριτσάς και τον Συνεταιρισμό Γυναικών Κριτσάς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Παπαμιμίκο. Κύριε Παπαμιμίκο, καλώς ήρθατε στην Κρήτη. Αν μπορείτε να μας δώσετε λεπτομέρειες από την εκδήλωση στο Ηράκλειο. Καλησπέρα. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που κάνουμε για τα 40 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, πραγματοποιήσαμε την εκδήλωση σημερινή στο Ηράκλειο. Στόχος αυτών των εκδηλώσεων, πέρα από να τιμήσουμε την προσφορά της παράταξής μας, κάνοντας βεβαίως και την αυτοκριτική μας για λάθη που μπορεί να έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Κυρίαρχο, βασικό μέλημά μας είναι να επικοινωνήσουμε τις πολιτικές μας, την ιδεολογία μας και από εκεί και πέρα να καλέσουμε όσο δυνατόν περισσότερους ανθρώπους της κοινή συλλογικής, νοικοκυρέους, ανθρώπους της προκοπής, ώστε να στηρίξουν την πολιτική αυτής της κυβέρνησης, την πολιτική του Αντώνη Σαμαρά, πραγματικά με αποφασιστικότητα και με πίστη στις μεταρρυθμίσεις μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Κύριε Παπαμίκο, νομίζω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίασε και το περιεχόμενο της ομιλίας σας, δεδομένου ότι πάλι έχουν φουντώσει σενάρια πολιτικών εξελίξεων εν ώψη και της άφιξης της Τρόικας, αλλά και τις συνεχιζόμενες προκλήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο. Μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει αυτός ο εορτασμός για τη Νέα Δημοκρατία και δύο λόγια από την εισήγησή σας. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι όσον αφορά τα εθνικά θέματα και τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία, δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω στα δίκαια και στα δικαιώματα του ελληνισμού. Σε καμία περίπτωση, και αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Από εκεί και πέρα, το κυρίαρχο είναι ότι η χώρα πραγματικά χρειάζεται σταθερότητα και θέλω να πιστεύω ότι σε επόμενο χρονικό διάστημα η παρούσα βουλή θα εκλέξει πρόεδρος Δημοκρατίας. Όχι μόνο γιατί το θέλουμε εμείς, αλλά γιατί το θέλει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Ωραία. Και για την εκδήλωση, ποια άλλα κομματικά στελέχη παρευρέθηκαν και αν υπήρξε συμμετοχή? Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή. Ήταν οι βουλευτές Ηρακλείου και Λασιθίου, ο υπουργός κύριος Λακιωτάκης. Στόχος μας είναι να αρχίσουμε να επικοινωνούμε όσο δυνατόν τις μικρές καθημερινές ανάσεις που δίνουν στους πολίτες. Πώς είδατε την ατμόσφαιρα, το κλίμα που επικράτησε εδώ στην Κρήτη? Οπωσδήποτε και ο κόσμος, όπως όλοι μας, αντιμετωπίζουμε προβλήματα, κυρίως στην καθημερινότητά μας, και γι' αυτό και η δική μας επιδίωξη είναι να πέσουμε με τα μούτρα, όπως το λέω, στην καθημερινότητα, στη δουλειά, ώστε να αλλάξουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Στο Λασίθι, το υπόλοιπο πρόγραμμά σας θα ακολουθήσει κάποια σύσκεψη? Έχετε προγραμματίσει κάτι? Έγινε μια σύσκεψη, έγινε μια επίσκεψη και στο γυναικείο συνεταιρισμό και στο συνεταιρισμό το αγνώριο Πορθένο Ελαιόλαδο στην Κριτσά. Πραγματικά είναι δύο πολύ αξιόλογες κινήσεις και εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε τη δική μας πλευρά τις κινήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία για το υπόλοιπο των εκδηλώσεων.